αρχή ναι, διότι θέλω να υπενθυμίσω ότι πρώτης διάσκεψης για την Κύπρο στη Γενέβη μετά τον Μοντεγκάν. Το ίδιο είχαμε ακούσει και γινόταν προσπάθεια να κλείσω συναντήσεις μεταξύ του κ. Τσίπρα και Ερντογάν για προεργασία και καλή προετοιμασία, ωστόσο ποτέ αυτό δεν υλοποιήθηκε. Τώρα έχουμε ξανά το ίδιο σκηνικό. Είναι μια απόφαση η οποία αν υλοποιηθεί προφανώς και θα αλλάξει τις ισορροπίες, το ισοζύγιο δυνάμεων ή και τις προοπτικές για μια τελική κατάληξη στον Κυπριακό. Είναι προφανές ότι και η Ελλάδα και η Κύπρος ήθελαν από πολύ νωρίς να υπάρχει προδιαβούλευση των δύο εγκυτριών δυνάμεων για τα θέματα ασφάλειας και εγγύησεων. Φαίνεται ότι ανοίγει ο δρόμος. Αυτό που απομένει είναι όντως να υλοποιηθεί αυτό, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα και η Τουρκία θα τα πούν διαζώσεις από μόνοι τους σε σχέση με το μείζον αυτό ζήτημα και θα ξεκαθαρίσει, αν είναι δυνατόν, το όριο των υποχωρήσεων εντός εισαγωγικών της ευελιξίας, επίσης εντός εισαγωγικών της Τουρκίας, στο θέμα της ασφάλειας εγγύησεων, καθώς στο Grand Montana, θυμάστε όλοι, το κατήγγειλε και ο κύριος Κοντζάς, το επανέλαβε και χθες, η Τουρκία δεν έδειξε καμία διάθεση για να εμπλακεί σε ένα διάλογο που να υλοποιεί ή να ανταποκρίνεται στο πλαίσιο 6 σημείων του Γενικού Γραμματέα που προνοούσε ξεκάθαρα κατάργηση των εγγυήσεων και κατάργηση του εμβατικού δικαιώματος με αποχώρηση των κατευθυντικών στρατευμάτων. Τώρα, αν ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση.